Στη σκία της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ευρώπη, όλα τα αρμόδια τμήματα προβαίνουν σε ασκήσεις επί χάρτου, θεωρώντας ότι με την τροπή που πήραν οι εξελίξεις, η έλευση του ιού στο νησί μας είναι ζήτημα χρόνου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, αξιολόγησαν την παρούσα κατάσταση πραγμάτων και το πλάνο διαχείρισης. Θα εμπλακούν και υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών. Για να είμαστε συντονισμένοι και σε αρμονία και τις επόμενες μέρες, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα προβούμε σε περαιτέρω ανακοινώσεις. Ήδη η κυβέρνηση αποφάσισε ενίσχυση των ελέγχων στα οδοφράγματα. Με επιπλέον προσωπικό από την αστυνομία και με κάποιους άλλους περιορισμούς στα οδοφράγματα. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου πραγματοποίησε το πρωί αυτοψία στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Όπως θεώρησα καλό και σκόπιμο, όπως και εγώ επισκεφτώ και διαπιστώσω ειδήσεων μας, ότι οι οδηγίες που έχουμε εκδώσει στα οδοφράγματα τηρούνται. Και οφείλω ομολογήσω ότι ναι, τηρούνται οι διαδικασίες. Και να στους ελέγχους διαπιστώνουν την ίδια ώρα πολίτες. Σας έδωσαν κάποιο ερωτηματολόγιο, κάποιο φυλάδιο ενημερωτικό για τον κορονοϊό? Στα αεροδρόμια του νησιού, Βόρειος Ιταλία, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία και Ιράν προσθέθηκαν από χθες στις χώρες υψηλού κινδύνου. Η Ελλάδα δεν έχει καθοριστεί σαν χώρα υψηλού κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε, με ένα μόνο περιστατικό δεν θεωρείται υψηλού κινδύνου. Για να διευκρινίσω, οι χώρες υψηλού κινδύνου δεν καθορίζονται ούτε από εμάς ούτε από υπηρεσιακούς του Υπουργείου Υγείας. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που καθορίζει ποιες χώρες είναι υψηλού κινδύνου. Η πρόταση του Υπουργού για επίταξη χώρων ως προς την δημιουργία δύο κέντρων καραντίνας οδηγείται αύριο ενώπιον του Υπουργικού.